Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα. Συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής που συγκροτήθηκε το περασμένο Σάββατο μετά την Συμφωνία ΕΕ Τουρκίας. Στη συνεδρίαση τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της Συμφωνίας κατά το σκέλος που αφορά την Ελλάδα, καθώς και ζητήματα που αφορούν γενικότερα την προσφυγική κρίση. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία, η Ελλάδα κινητοποιήθηκε ήδη από το περασμένο Σάββατο και έχει σε μεγάλο βαθμό καλύψει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία και αφορούν την εφαρμογή της. Την Τετάρτη κατατίθεται στη Βουλή σχέδιο νόμου για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας και απαιτούν νομικές διευθετήσεις. Προχωράει η σύσταση οργάνου με εποπτικό ρόλο, το οποίο θα συντονίζει τα ήδη υπάρχοντα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου και το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης και όλες τις υπόλοιπες επιμέρους δομές. Υπεύθυνος για τον επιτελικό συντονισμό αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας Γιάννης Σταφύλης. Επίσης, προχωράμε στην ενίσχυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε πρώτη φάση με την αναβάθμιση της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής σε Γενική Γραμματεία. Συζητήθηκε επίσης το σχέδιο για πρόσληψη εποχικού προσωπικού που θα στελεχώσει την υπηρεσία πρώτης υποδοχής. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία, είναι ήδη έτοιμα τα σχέδια για τη διαδικασία επανεισδοχής και το σχέδιο εφαρμογής που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Σε γενικότερο επίπεδο, στη σημερινή συνεδρίαση παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία εντός 20 ημερών 30.000 θέσεων φιλοξενίας πρόσθετων σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανακούφιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ιδωμένη. Για το λόγο αυτό, άμεσα εντείνεται η προσπάθεια ενημέρωσης των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και η διάθεση μεταφορικών μέσων για τη μετακίνηση σε θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή σε δομές φιλοξενίας. Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει με πιο εντατικούς ρυθμούς από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας, σε συνδυασμό με τις νέες θέσεις φιλοξενίας που δημιουργούνται. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για την Ιδωμένη συγκεκριμένα, τι προβλέπει το σχέδιό σας? Ναι. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ιδωμένη, η οποία είναι δυσάρεστη, κάνουμε δύο βήματα. Το ένα βήμα, το άμεσο βήμα, είναι να εντατικοποιήσουμε την ενημέρωση των ανθρώπων, ότι δηλαδή υπάρχουν τα κέντρα φιλοξενίας, υπάρχει και αυτή τη στιγμή η δυνατότητα κάποιων ανθρώπων να μεταφερθούν σε αυτά, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο που έχει να κάνει με το ότι τα σύνορα έχουν κλείσει και ότι είναι απολύτως αδιέξοδη η παραμονή τους εκεί. Πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο διήμερο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε ανθρώπους που θα εκδηλώσουν την διάθεση σε ήδη υφιστάμενες θέσεις σε χώρους φιλοξενίας. Και από τη Δευτέρα αυτή η προσπάθεια θα εντατικοποιηθεί, είναι πρώτη προτεραιότητα να ελαφρύνει η κατάσταση εκεί και να ανακουφιστούν οι άνθρωποι. Αν μπορώ να συμπληρώσω, γνωρίζετε όμως ότι τα υπόλοιπα κέντρα φιλοξενία στη Βόρεια Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα. Ναι. Πού θα πάνε 12.000, 14.000, δεν ξέρω εγώ πόσοι είναι σήμερα από την Ιδωμένη. Πόσες καινές θέσεις υπάρχουν στα υπόλοιπα? Αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μπορούν να εξοικονομηθούν πάνω από 2.000 θέσεις άμεσα σε ήδη υπάρχουσες δομές φιλοξενίας και από Δευτέρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε διπλασιασμό αυτών των θέσεων. Από Δευτέρα θα υπάρξει μεγάλη εντατικοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρατε την ενίσχυση της πρώτης υποδοχής και τον, η οποία θα αποτελέσει μια γραμματεία από εδώ και πέρα για το άσυλο, την υπηρεσία ασύλου, η οποία καλείται να διαχειριστεί το 80% περίπου των ετοιμάτων ασύλου της Ευρώπης πια. Ποια είναι η πρόβλεψη, τι πρόκειται να γίνει? Υπάρχουν σκέψεις και για την υπηρεσία ασύλου, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση για το αν θα αναβαθμιστεί με τον ίδιο τρόπο. Σχετικά με το
με τα στελέχη τα οποία αναμένονται από την Ευρώπη. Υπήρχε μια πρώτη εκτίμηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Μαρτίου η άφηξή τους. Ισχύει αυτό, είναι εφικτό, έχει αλλάξει κάτι? Αυτή είναι η πρόβλεψη με βάση τα χαρτιά. Οι συνεννοήσεις είναι σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα να εγκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν έχει έρθει κανείς ακόμα από την Ευρώπη και πόσους περιμένουμε? Και μια δεύτερη ερώτηση όσον αφορά, είπατε ότι θα υπάρξουν 30.000 επιπλέον θέσεις. Mm-hmm. Αυτές πότε θα είναι έτοιμες και πόσες υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Και μια τρίτη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Ήθελα να ρωτήσω αυτά τα κέντρα κράτησης αυτή τη στιγμή. Πόσα κέντρα κράτησης έχουμε στην Ελλάδα? Ναι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και τα hot spot είναι πια κλειστά κέντρα. Ισχύει αυτό ή όχι? Ευχαριστώ. Ξεκινάω από την τελευταία ερώτηση. Δεν υφίστανται κέντρα κράτησης έτσι όπως τα λέτε στην υπηρετική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα νησιά, τα θεωρούμε κλειστές δομές υπό την έννοια ότι οι πρόσφυγες πρέπει να είναι υπό κάποιους περιορισμούς και να είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Η αντίληψη δεν είναι αντίληψη να φυλακίσουμε τους ανθρώπους. Για τις άλλες ερωτήσεις, πόσες δομές έχουμε συνολικά αυτή τη στιγμή? Συνδεθήκαμε για λίγο. Ένα πρώτο κομμάτι, λίγες από τις δηλώσεις του Γιώργου Κυρίτσου.